Κύριε Πρόεδρε, είχε ζητήσει η Ομοσπονδία Γονέων και Ενώσεις να μπει εντός ημερησίας συζήτηση για τα σχολεία. Και μάλιστα μια συζήτηση η οποία απαιτεί χρονοδιάγραμμα, τι θα κάνετε σε όλους τους άξονες. Όχι μόνο με τα μερεμέτια. Σχολεία χωρίς πυρασφάλεια. Ως πότε τα σχολεία της Αθήνας θα λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικά πυροπροστασίας. Αντισεισμικός έλεγχος. Κοντέινερ και σχέδιο γιατί μπαίνουμε στην τέταρτη χρονιά. Δεν το φέρνετε για συζήτηση εντός ημερησίας. Δεν καταλαβαίνω. Έχετε να κρύψετε κάτι. Υπάρχει απουσία σχεδίου. Έχετε στόχο να φτιαχτεί κανένα σχολείο καινούργιο στην Αθήνα. Πότε θα το ανακοινώσετε. Πότε θα το δρομολογήσετε. Πώς θα αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργίας. Η υποχρηματοδότηση στις σχολικές επιτροπές. Αυτά τα θέματα θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν εντός ημερησίας. Και επειδή στις 6 ώρα έχουν συγκέντρωση οι γονείς, θα έλεγα να αξιοποιηθεί το θέμα που υπάρχει για τα κοντέινερ, να πάρουν το λόγο κάποιοι, όχι ότι εξαντλείται, λέω, να πάρουν το λόγο κάποιοι, αλλά πρέπει κατά τη γνώμη μας να έρθει εντός ημερησίας συζήτηση και να συζητήσουμε διεξοδικά. Δεύτερο, πρέπει επίσης να γίνει ενημέρωση για την κατάσταση στο βροχοκομείο της Αθήνας. Από αυτό το βήμα είπαμε ότι αυτή τη χρονιά είμαστε μείον 4 παιδικούς σταθμούς. Μέτρα για να γίνουν οι προσαρμογές ώστε να αυξηθούν τα βρέφη που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις δεν έχουν γίνει. Με βάση όλα τα δεδομένα, τουλάχιστον με τα στοιχεία τα χτεσινά, 300 παιδιά μένουν εκτός. Κυρίως βρέφη, αλλά και παιδιά. 300 οικογένειες δηλαδή, επειδή μιλάμε για κοινωνική πολιτική, δεν θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου της Αθήνας. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να έρθει. Και επειδή αναφέρθηκα σε σχέση με την κατάσταση των σχολείων, ακούμε ότι ο κύριος Πυρακάκης θα εξυγχρονίσει την Κράβα, θα την κάνει πρότυπο βαλκανικό σχολείο. Από όσο γνωρίζουμε, η Κράβα ανήκει στο Δήμο της Αθήνας και στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει κάποια ενημέρωση, υπάρχει κάποια συζήτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι προς το παρόν απεντάχθηκε από το πρόγραμμα της περιφέρειας η ενεργειακή αναβάθμιση της Κράβας. Απεντάχθηκε. Και δεν αναφέρθηκε τίποτα στις δηλώσεις Πιερακάκη για τα ζητήματα, τους καυστήρες και όλο το σύστημα που είναι από τα χρόνια της Χούντας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση εντός ημερησίας για να υπάρχουν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα περίφημα 250 εκατομμύρια που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός στην ΚΕΔΕ. Τελευταίο θέμα. Μοιράσαμε και την πρότασή μας στους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους μαζί με το σχέδιο το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στο ΦΕΚ του Ιουνίου, είναι νόμος του κράτους δηλαδή πλέον, το οποίο προβλέπει οικοπεδοποίηση 41 στρεμμάτων στον Προπονά. Και εδώ ακούμε μεγάλα λόγια και εκθέσεις ιδεών από τον κύριο Χρυσόγελο να κρατήσουμε ελεύθερους χώρους, έδαφος για να γίνεται απορροή των υδάτων, να φυτέψουμε δέντρα, πράσινες πολιτικές και 55 στρέμματα στον Προπονά με την πολεοδομική μελέτη ιδιωτικής εταιρείας που έκανε στο όνομα του Δήμου, πλέον γίνονται νόμος και χτίζονται. Και μιλάμε για 41.000 τετραγωνικά που θα χτιστούν. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση και να κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Βεβαίως αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και επί Καμίνη και επί Πακογιάννη αποφάσισε την αλλαγή χαρακτηρισμού, γιατί συζητάμε για γενικά πολεοδομικά σχέδια. Και είναι δηλαδή συζητήσεις φιλολογικές, ενώ στην πράξη προχωράει το τσιμέντο και η οικοδοποίηση. Με βάση λοιπόν αυτό προτείνουμε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν βάσεις για να ακυρωθεί. Η πολεοδομική μελέτη η οποία εγκρίθηκε παραβλέπει νόμους
Παραβλέπει δηλαδή ότι η οικοδομική γραμμή πρέπει να είναι 250 μέτρα από το δεύτερο νεκροταφείο και την κάνει στα 50. Να ολοκληρώνετε παρακαλώ. Παραβλέπει, βεβαίως να ολοκληρώσω, αλλά όφιλε η διεύθυνση του Δήμου να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούνιο όταν βγήκε το ΦΕΚ και να μας πει η Αθήνα χάνει 55 στρέμματα. Τα χάνει. Χτίζονται.